Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Όπως βλέπετε σήμερα έχουμε ένα βίντεο που μου ζητήσατε πολλές φορές. Μου ζητήσατε ξεκαθάρισμα καλλυντικών και αυτή τη στιγμή θα σας δείξω όλα τα προϊόντα βάσης προσώπου, δηλαδή BB κρέμες, πούδρες και foundation. Ουσιαστικά λοιπόν θα δείτε και συλλογή βάσεων προσώπου, αλλά και ξεκαθάρισμα, δηλαδή αυτά που δεν μου αρέσουν θα σας πω ποια είναι και γιατί και θα τα αφήσω στην άκρη για πέταμα ή δόσιμο. Θα ξεκινήσω φυσικά με BB κρέμες, μετά με foundation και τέλος με πούδρες. Σκέφτηκα να σας δείχνω και τις αποχρώσεις, αλλά πρώτον στο χέρι δεν έχει κανένα νόημα να δείτε την απόδοση του κάθε προϊόντος. Και το να το έκανα αυτό στο πρόσωπό μου θα ήταν και επίπονο αλλά και πολύ χρονοβόρο, γι' αυτό και το παρέλειψα. Περνάμε λοιπόν στο βίντεο. Ξεκινάμε την BB Cream από Garnier, είναι στην απόχρωση medium και είναι για μεικτά έως λιπαρά δέρματα. Είναι ελάχιστα σκούρη για μένα αυτή την περίοδο, το καλοκαίρι θα είναι ιδανική και γενικότερα τη λατρεύω αυτή την BB κρέμα, έχει πολύ καλή κάλυψη. BB Cream από Golden Rose στην απόχρωση 04 Medium. Είναι ελάχιστα σκούρη για μένα, αλλά με καλή ανάμειξη είναι ιδανική και έχει και πολύ καλή κάλυψη για BB Cream. Μου αρέσει πάρα πολύ. BB Cream 5x1 Instant Matte από NYC στην απόχρωση Light. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η BB κρέμα και γι' αυτό θα πάει για δόσιμο. Είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη, δεν έχει καθόλου κάλυψη στο δικό μου δέρμα και γενικότερα δεν μου άρεσε καθόλου, είναι σαν αλευρόκολλα να το πω. Για μένα δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξη σε αυτή τη συγκεκριμένη BB κρέμα. BB Foundation αυτή τη φορά από Technique στην απόχρωση Biscuit. Είναι ένα Beauty Boost Foundation με πολύ καλή κάλυψη, πολύ ωραία απόχρωση για τη δικιά μου επιδερμίδα. Μου αρέσει πάρα πολύ. L'Oreal Nude Magic Cushion στην απόχρωση 09 αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα foundation σε μορφή cushion. Έχει το σφουγγαράκι και από κάτω είναι έτσι. Το χρησιμοποιούσα πέρσι το καλοκαίρι, επομένως τώρα όσο ανοίγει ο καιρός θα αρχίσω πάλι να το χρησιμοποιώ. Το έχω περίπου ένα χρόνο και για αυτόν τον λόγο τώρα που ανοίγει ο καιρός θα αρχίσω πάλι να το χρησιμοποιώ που θα μαυρίσω λίγο παραπάνω. Γιατί αυτή τη στιγμή μου είναι λίγο σκούρο, παρόλα αυτά μου αρέσει πολύ. Φαρμακευτικό foundation από Couvrance, είναι η καλλυντική εταιρεία της Avène. Είναι στην απόχρωση 0,4 μιλ και δεν δημιουργεί φαγέσορες, δηλαδή σπυράκια. Είναι από τα καλύτερα foundation φαρμακευτικά έστω που έχω δοκιμάσει. Ένα foundation που βρίσκουμε σε επιλεγμένα φαρμακεία είναι από την εταιρεία Volare, Cashmere Silky Touch. Σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το foundation. Είναι στην απόχρωση 67 honey και είναι ιδανική για τη δική μου επιδερμίδα. Κάνει το δέρμα matte, περιέχει argan oil και macadamia oil. Και είναι λατρευτό. Αντιθέτως, ένα foundation που είναι ακριβό και δεν μου άρεσε καθόλου, σας έχω κάνει αναλυτικό review στο κανάλι μου, θα έχω την κάρτα ακριβώς από πάνω. Είναι από MAC το Studio Fix Flute στην απόχρωση NC35. Δεν μου άρεσε καθόλου, καμία κάλυψη για μένα, καθόλου. Εντάξει, είναι και η απόχρωση λάθος, αλλά σαν απόδοση δεν το θέλω καθόλου, πάει κατευθείαν για δόσιμο. Max Factor λοιπόν και Lasting Performance στην απόχρωση 105 Soft Beige. Αν και ελάχιστα ροζίζει για τη δική μου επιδερμίδα, μου αρέσει πολύ. Πραγματικά έχει πολύ ωραία διάρκεια. W7 και Genius Feather Light Foundation στην απόχρωση True Beige. Είναι ένα foundation που έχει και το δοσομετρητή επάνω. Έχει μία υφή ελαίου, αλλά προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και θα το δώσω, γιατί είναι πάρα πολύ σκούρο για τη δική μου επιδερμίδα πρώτον και δεύτερον, λίγο που το δοκίμασα έστω και στο σπίτι, έχει μία πολύ ελαφριά κάλυψη, δεν με ικανοποιεί σε κανένα βαθμό και επειδή ακριβώς έχει αυτή τη μορφή ελαίου, φοβάμαι ότι μπορεί να δημιουργήσει σπυράκια. Bourjois Healthy Mix Serum, ένα gel foundation με 16ωρη διάρκεια στην απόχρωση 53 Light Beige. Είναι ίσως το αγαπημένο μου foundation, έχει ακριβώς την απόχρωση της επιδερμίδας μου και κυριολεκτικά το αγαπώ. Από Ingrid το Mineral Silk and Lift Foundation με 16ωρη διάρκεια στην απόχρωση 31 Golden Beige. Είναι ένα foundation που προσωπικά μου άρεσε,
αλλά είναι αρκετά σκούρο για μένα και γι' αυτό θα το δώσω. Και τέλος από LA Angel το Perfect Matte Liquid Foundation στην απόχρωση 02 Natural Beige. Αυτό το foundation ήταν δώρο με ένα περιοδικό που είχα αγοράσει. Η απόχρωση είναι πολύ ωραία, απλά διαφωνώ με τον όρο matte στο τίτλο, καθώς δεν θα έλεγα ότι είναι καθόλου matte. Περνάω τώρα σε πούδρες. Έχω εδώ πέρα δύο ίδιες που δεν λείπουν ποτέ από τη συλλογή μου από Seventeen. Είναι από τη σειρά Clear Skin Tea Tree Oil, χωρίς parabens και χωρίς να δημιουργούν λιπαρότητα. Είναι η Spot Control Compact Powder με SPF 20 και έχω την απόχρωση νούμερο 02 Neutral. Είναι πολύ καλυπτικές πούδρες και γενικότερα αγαπάμε Seventeen στη βάση προσώπου. Από αυτή την πούδρα έχουν σβηστεί τα περισσότερα γράμματα. Είναι από Catrice, η New Delusion Loose Powder στην απόχρωση Transparent. Την έχετε δει πολλές φορές να σας τη δείχνω στο κανάλι. Είναι μία πούδρα σε ελεύθερη μορφή ή αλλιώς σε σκόνη. Είναι διάφανη. Αυτή τη στιγμή την έχω αναμίξει με την Banana Dreams για να έχει μία πιο κιτρινοπή απόχρωση. Θυμάμαι ότι από μόνη της έκανε το δέρμα χαρτί και δυστυχώς γκρίζαρε λίγο πάνω στο δέρμα, γι' αυτό και την ανέμιξα με την Banana Dreams. Και όπως ήδη είπαμε, έχω και την Banana Dreams από W7. Είναι επίσης μια πούδρα σε ελεύθερη μορφή, σε μορφή σκόνης. Δεν έχει αποχρώσεις, είναι αυτή εδώ. Είναι πολύ κίτρινη πάνω στο δέρμα και κάνει διαφορά όσο κίτρινο κι αν είναι το foundation σας, η επιδερμίδα σας κλπ. Και γι' αυτό το είχα δει από μια ξένη YouTuber να την αναμειγνύει με άλλες λευκές πούδρες και να κάνει το αποτέλεσμα που εκείνη επιθυμεί. Αυτό ήταν λοιπόν το ξεκαθάρισμα και η συλλογή μου με τις βάσεις για το πρόσωπο, BB κρέμες, foundations και πούδρες. Αυτά λοιπόν εδώ τα 4 προϊόντα θα πάνε για δώσιμο σε άλλες κοπέλες. Είναι κυριολεκτικά προϊόντα που δεν έκατσαν καθόλου καλά πάνω μου, με εξαίρεση το Ingrid, το οποίο απλά είναι λίγο σκούρο για μένα, έως αρκετά. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει καθόλου σχεδόν, μία με δύο φορές το πολύ το καθένα. Σύντομα θα έρθουν και άλλα βίντεο ξεκαθαρίσματος καλλυντικών, μιας και έχω πολλά καλλυντικά για δώσιμο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα και μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και φιλάκια πολλά!